να πούμε ότι ήταν καλό ρε. Πρέπει να σημαίνει πως τις υπομείνεις καλά την ξέρνη κακόβα τα ντόπινα δίβα. Ό,τι δώσαμε τα χεράκια μας, αυτό είναι δικό μας. Τα άλλα θα τα πάρουν οι άλλοι, δεν μας ανήκουν. Πώς είπα? Ό,τι δώσαμε τα χεράκια. Στον εργαζόμενο σφάγει ρουκάνι, έτσι πριν να βγει την άνω. Εσύ στο νέο βασμό του βιβλία. Τα σάβανα, τα νεκρικά κοστούμια δεν έχουν τσέπες, είναι άτσιπα. Τα σάβανα, τα κοστούμια λαούμενα, σουχνή το κορμάνι. Έχασα τα πάντα εκτός από εκείνα που έδωσα. Επατσέρα ουσίουκρα με τα δώστα για ρασδάω. Τίποτε δεν είναι δικό μου όταν είναι μόνο για τον εαυτό μου. Ιστό είναι πριν να λύσω την ίση, αν το είπε να μηνιά. Η λογική μου λέει μη δίνεις γιατί θα στερηθείς και θα πεινάσεις. Λόγικα να μου γαρεί την ταβάει, πατώ μου στη λύσω εσά. Η πίστη μου λέει δώσε και να σου δώσει ο Θεός 100 φορές περισσότερο από όσα έδωσε. Αλλιέρα να μου γαρεί την ταβάει, чтобы Господь воздать тебе 100 крат больше. Κουλός είναι αυτός που δεν έχει χέρια. Κουλός είναι το человек без рук. Τα χέρια του κουλού είναι πολύ, πολύ καλύτερα τα χέρια του τσιγκούνι. Με его руки намного, много лучше от рук жадного. Θέλεις να γίνεις φτωχός και εσύ και εγώ, θησάβριζε. Хочешь стать бедным ты и я богатей. Θέλεις να εξαυθονίες, κόρτιζε. Хочешь иметь благополучие, лучше раздавай. Θέλεις να γίνεις ζητιάνος από δίκτυο. Хочешь стать попрошайкой, собирай. Θέλεις να πεθάνεις από την πείνα, κλείσει τα μάτια σου και τα αυτιά σου στον ανθρώπινο πόνο και στην ανθρώπινη δυστυχία. Хочешь умереть от голода, закрой свои глаза и уши на беды других. Γιατί ζούμε στην πλανήτη αυτό της γης. Зачем мы существуем на этой планете? Υπάρχουμε για να δοξάζουμε τον Θεό και να προσφέρουμε αγάπη και χαρά στους άλλους. Чтобы славить Бога и давать любовь и радость другим. Η μεγαλύτερη χαρά που στη ζωή γνωρίζουμε είναι η χαρά που νιώθουμε όταν χαρά χαρίζουμε. Самая великая радость, которую знаем в этой жизни, это радость давать радость. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε. Святой Златоуст говорил. Όποιος κάνει ελεημοσύνη. Και όσο πιο πολύ μπορεί, πέφτει στην αγκαλιά του Θεού, αγοράζει την παράδοση και οι άγγελοι του περιμένουν στον ουρανό. Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί δεν στεφωνώνται στην εκκλησία, αλλά πάνε και κάνουν πολιτικό γάμο. Αυτό είναι πορνεία. Και ένας που κάνει πολιτικό γάμο δεν μπορεί να σωθεί και να πάει στην παράδοση. И человек, который только расписан, не спасется, он в рай не пойдет, если не покаяться. Ούτε μπορεί να κοινωνήσει. Ему нельзя причащаться. Ο Απόστολος Παύλος λέει, μη πλανάστε ούτε πόρνια, ούτε μυχή βασιλεία, θεοκληρονομήσεως. Что-то Апостол Павел говорит, не льститесь, не блудники, не трубодей, Царствие Божие не наследят. Πολλοί ορθόδοξοι χριστιανοί χωρίζουν για λόγους ασυμφωνίας χαρακτήρων. Многие православные разводятся по причине несовпадения характеров. Αυτός που χωρίζει για λόγους ασυμφωνίας χαρακτήρων δεν μπορεί να ξαναπαντρευτεί. Такой человек не имеет права второй раз венчаться. Ή θα μείνει όπως είναι, έτσι θα τα βρει με τη γυναίκα. Или будет жить один, или примириться с женой. Αν ξαναπαντρευτεί, ο Θεός θα του κρίνει σαν εγώ και δεν μπορεί να σωθεί. Если опять повенчается, Господь осудит его как прелюбодея и не сможет спастись. Όταν σας στεφανώνω, σας συνώνω τα χέρια και σας χωρίζω τα χέρια με το Ευαγγέλιο για να δείξει μόνο ο Θάνατος θα χωρίσει τον Ανδρόγυνο. Когда вас венчают, они соединяют ваши руки и разделяют их, потом Евангелие все показывает, что только смерть может и для лоус мехиес, порседесе метагенестра у Кириус. Или по причине предводеяния, о которой сказал Господь в Евангелии. Анду на потыши генека, то бури на пандрисе. Если кому-то изменила жена, он имеет право второй раз поначалу. Вот и вот нас еще люди, и нынешний век. Спаси, Господи, давай, давай. Всего доброго, ребята. Ерунда. Я тут Андрея мне идти. Паракалива. О, ешь, вы видите, ты не был, а когда ты Давиду, да. Кенограмма. Кенограмма стирана за сас. Мы позволим на того. Я вас это делаю. Я вам не знаю, как я вас.